Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Είμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν είμαι καλά, μου είχε ανέβει το γεμμα στο κεφάλι, αλλά θα ηρεμήσω. Γιατί. Ε, γιατί γενικότερα ο κόσμος που έχει να κάνει μια δουλειά δεν κάνει αυτή τη μια δουλειά. You literally had one job. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι... Ωραία, λοιπόν. Κάτι μας έχει... Κάτι έχει συμβεί... Ναι. Το οποίο έχει α... αντιμετωπίσει και αυτή είναι η αφορμή που κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Γι' αυτό έχω γίνει η ασορτή με το. Ναι, <laughs> <laughs> το... <laughs> <laughs> με το πίσω. Ωραία. Οπότε, ποιο ήταν το. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Απλά νομίζω ότι. Α, δύο πράγματα είναι αυτά που με ενοχλούν σήμερα. Okay. Κάθε μέρα έχω κάποιο διαφορετικό που με ενοχλεί. Okay. Είμαι πολύ καλό άνθρωπο γενικότερα και πάντα okay. βρίσκω κάτι καινούριο να με ενοχλήσει. Σήμερα αυτό που με ενοχλούν είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ευθυνοφοβία. Ωραία. Okay. Και ότι ο κόσμο δεν θέλει να παρατηθεί αν κάνει λάθο ή δεν σου λέει ότι έκανα λάθο νωρί, ώστε να καταλάβει τι στο διάλογο έχει γίνει εκεί πέρα για ναι. να το φτιάξει. Γιατί νομίζει ότι αυτό που θε να κάνει να τον βρει, ενώ αυτό που θε να κάνει είναι να βρει μια λύση. Mm -hmm. Και μπορεί να το λύσουμε πάρα πολύ αυτό. Ωραία, ναι. Θα πάμε εκεί. Και το δεύτερο είναι, όταν επειδή είναι, δεν θέλει να φανεί ότι κάτι δεν πάει καλά, mm -hmm. σου αποκρύπτει πληροφορία. Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα οποία συνδέονται πάρα πολύ. Και στα δύο θα πάμε. Το ένα είναι δηλαδή. Πρακτικά και τα δύο νομίζω ξεκινάνε από την ευθυνοφοβία και ίσω είναι αυτό το, το πρόβλημα. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικά να μιλήσουμε. Okay. Δηλαδή, μπορεί να, να υφίσταται το κάθε ένα από τα δύο ξεχωριστά. Ε, ωραία. Παρόλο που εσύ είχε το βιώμα, εγώ θα δώσω το πρώτο έτσι. Θα βάλω, θα βάλω τη μίζα μπροστά και θα πω ότι έχεις το πιο ωραίο βίωμα εσύ καταρχάς γιατί με είδε να κραυρίζομαι και να βρίζω ναι. οπότε... ε, θεωρώ ότι είναι απίστευτα σημαντικό το να το να παίρνεις την ευθύνη για το οτιδήποτε σε εσύ θεωρώ ότι είναι κρίσιμο στην προσωπική σου ας το πούμε έτσι σαν άνθρωπος να mm -hmm. πάμε εκεί και πιο, εντάξει γιατί εγώ τώρα το έκανα λίγο πιο ε, ξέρεις, high level θα πάμε αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει ευθυνοφοβία. Να βάλω τον αστερίσκο και την παρένθεση. Μπορώ να καταλάβω πώ υπό κάποιε συνθήκε, όπω δυσχερεί οικονομικέ συνθήκε στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που κρίνονται πάρα πολλά από ένα λάθο που θα κάνει. Ξέρει, άνθρωποι με οικογένεια και όλα αυτά σε ιδιαίτερε δουλειέ. Μπορώ να καταλάβω πώ κάποιο φοβάται. I get it. Αλλά δεν είναι αυτό. Οπότε να το βγάλουμε αυτό από τη μέση, γιατί δεν είναι αυτό η περίπτωση πάντα και σίγουρα δεν είναι αυτό, αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα. Ε, θεωρώ ότι είναι τραγικό πρόβλημα η ευθυνοφοβία που όχι μόνο δημιουργεί πρόβλημα στη δουλειά και θα δούμε πώς μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα στη δουλειά θεωρώ ότι δημιουργεί πρόβλημα και στον ίδιο τον ανθρωπο mm -hmm. okay. Αυτό. το έχω Αυτό. Απλά ήθελα να βγάλω το ένα κομμάτι από τη μέση και να πω πόσο πολυδιάστατο πρόβλημα είναι η ευθυνοφοβία Και εκεί πέρα να δώσω και, μια, και ένα ελευθερωτικό ότι κάποιε φορέ μπορεί η ευθυνοφοβία να προκαλείται από εξωτερικού παράγοντε. Δηλαδή, mm. αν για παράδειγμα έρθει σε μια μέρα και μου πει Ρε Αντώνη, ε, 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 έβαλα δύο φορέ το μισθό. <laughs> ναι, 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 ναι. Ή <laughs> κάτι τέτοιο. <laughs> Λέγω, Λέγω, ποιος το κάνει αυτό. <laughs> <laughs> Ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα λάθο το οποίο <laughs> είναι ανθρώπινο και μπορεί να γίνει. Και εγώ αρχίζω και σε γαμοσταυρίζω. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να αυτό κι εγώ που είμαι ο μαλάκα εκείνη τη στιγμή. Γιατί την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι κακό, mm. μάλλον κι εσύ θα πει Ωρε φίλε, ποιο τον ακούει πάλι το μαλάκα τον Αντώνη. Α μην του πω τίποτα. Και ναι, μπορεί ναι, κάτι ναι, να, ναι, να, να ναι, γίνει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι και κάποιε φορέ αυτό έρχεται από εξωτερικού παράγοντε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρει τον τρόπο και να, να περιγράφει. Αρχικά να μην αποκρύπτει πληροφορία που, που νομίζει ότι αποκρύπτοντα την λιτώνει τον κόλλο σου. Γιατί είναι πολύ πιθανό αυτή η πληροφορία να είναι χρήσιμη ώστε να λυθεί το πρόβλημα πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έρθει εσύ και μου πει Λείπουνε χιλιά ευρώ από το ταμείο τη εταιρεία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχει 50.000 απαντήσει. Αν έρθει και μου πει ότι παίζει να έκανα μια μαλακία μεταφορά, αυτό είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Πα βλέπει τι μεταφορέ, βλέπει ποια είναι λάθο, τιμολόγια και τελειώνει. Ναι. Δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί επιμένουν να, να σε βγάζω τη φορά, αλλά. Να. Αυτό που θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι ότι είναι, είναι, πολύ, είναι, πολύ, πιο συγκεκριμένο πρόβλημα το, το να πει και να δείξει ενδεχομένω ακόμα και λάθο να είναι μια πιθανή, mm. ένα πιθανό λάθο που έχει κάνει, ώστε να βρούμε γρήγορα τη λύση. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, όλοι θέλουν να βρουν μια λύση. Ωραία. Θεωρώ. Ναι. Λοιπόν, καταρχά. Ε, Απόκρυψη πληροφορία, ειδικά στον χώρο του IT, γενικά είναι μάταιο. Είναι, είναι μάταιο. Πραγματικά. Είναι, θα έρθει στην επιφάνεια. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα θα έρθει στην επιφάνεια και δεν θα είναι ωραίο όταν θα έρθει. Είναι, είναι μάταιο γιατί το IT έχει φτιαχτεί για να είναι μάταιο. Δηλαδή υπάρχουν traces παντού. Τα πράγματα μπορούν και παληθεύονται αρκετά εύκολα. Πέραν το ότι κάνει κακό και σε εσένα τον ίδιο, σαν άτομο, mm -hmm. να πρέπει να συντηρίζει μια κατάσταση που είναι διαφορετική από την πραγματικότητα και να πρέπει να παίζει θέατρο που δεν είναι ηθοποιός, Γιατί αν είσαι τέσσερις με το ε, είναι. Είναι ψυχοφθόρο και επίση θα έρθει στην επιφάνεια γιατί το έχουμε φτιάξει. Να είναι έτσι, το έχουμε, έχει φτιαχτεί. Θεωρώ επίση ότι είναι και λίγο κοντόφθαλμο με την έννοια το ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι λάθο. Σε, κανένα, σε κανένα δεν αρέσει να εκτίθεται, και να ακούει μετά τα γαμό στα Αλλά Okay, Μα δηλαδή, δηλαδή, δεν χρειάζεται μισό, να τα πιστεύω. Αλλά δηλαδή. εγώ λέω, Γιατί αυτό με φοβάται κάποιο. Αλλά that's life. Okay. Πραγματικά αυτό είναι η ζωή. Και από το λάθο το οποίο έκανε, έτσι κι αλλιώ μπορεί να κρίνονται πράγματα, mm -hmm. Το να μην το φέρει αυτό στην επιφάνεια μπορεί να κρυφτούν πολύ περισσότερα και να είναι κοντόφθαλο αυτό το οποίο κάνει. Αν βλέπει ότι θα δημιουργηθεί πολύ περισσότερο κακό, ακόμα και σε ένα τον ίδιο. Και κοντόφθαλμο στην έννοια των ορών ή των ημερών. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα στα ναι. βρίδια τώρα, το φαύριο. Θα το φάω αύριο ή σε μια εβδομάδα mm. που κάπου θα σκάσει αυτό και θα βγει προς τα έξω. Ναι. Το, το δεύτερο το οποίο εγώ θέλω να πω είναι το ότι η ανάληψη της ευθύνη για το κάθε τι αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι δημιουργεί και τις καλύτερες σχέσεις εργασίας. Mm -hmm. Δηλαδή ε, εμείς οι δύο σίγουρα και οι δύο μας Έχουμε κάνει διάφορες μαλακίες, τεχνικές, λάθη, τον καιρό που έχει περάσει. Τεχνικές, ναι. εμπορικέ. εμπορικές, ε, δε, τα πάντα. Δε, δε, δεν τα θυμάμαι καν. Μου είναι τόσο σίγουρο και τόσο εύκολο το ότι θα σου το πω, ε, θα μου πεις ότι έκανα μαλακία. θα σου πω εγώ, που δεν θυμάμαι καν ποια είναι. Και μπορώ να πω το ίδιο πράγμα, και για να το πάω και διαφορετικά, το θυμάμαι και σαν, για κάποιο λόγο σαν παιδί, Θυμάμαι ότι δεν, δεν έλεγα ψέματα. Δηλαδή γινόταν hey, η μαλακιά. Πήγαινα τώρα στου γονεί μου. Με ξεχέζανε. Δεν μου άρεσε ποτέ. Δεν θυ... Θυμάμαι πάντα ότι στο τέλος αφού του άκουγα το ξεχεσίδι ένιωθα ότι οκ, okay, τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Και υπάρχει εμπιστοσύνη μετά. Έτσι χρειάζεται σιγά σιγά εμπιστοσύνη. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να έχει ένα άτομο που να να συνεργάζεσαι μαζί του με οποιαδήποτε μορφή και να ξέρει ότι όσε μαλακίε έχουν γίνει είναι αυτέ που ξέρει. Ναι. Παρά να μην ξέρει αν έχουν γίνει ή όταν έτυχε να γίνει, έστω και μια μικρή μαλακία. Ναι. Αυτό δεν το έμαθες ποτέ. Ναι. Ή το έμαθες μετά από μια εβδομάδα που ναι. βγήκε στην επιφάνεια τελικά. Που εκτό από το ότι κρίνονται πράγματα από αυτό, είναι και ο σίγουρο τρόπο, είναι σίγουρα ένα τρόπο προ την προσωπική εξέλιξη του καθενό. Δηλαδή, όταν φέρνει την επιφάνεια την πραγματικότητα, τότε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Γιατί. Ωραία, συνήθω πότε. Συνήθω, όχι πάντα, συνήθω αγχώνεσαι να πει τη μαλακία που έγινε στον εργοδότη σου ή στον πελάτη σου. Δηλαδή, σε κάποιον που έχει κάποιον έλεγχο, χρηματικό απέναντί σου που είναι πιο πάνω, α πούμε, κάπω στην ιεραρχία. Α πούμε, συνήθω. Που εξαρτάται βασικά με κάποιο τρόπο ναι. κάποια χρήματα είσαι που θα λάβει. ή στο manager. Συνήθω εκεί είναι που. Ε, φοβάσαι. Η αλήθεια είναι, ωραία. Η μία περίπτωση είναι να μην του εκτιμά, να μην του σέβεσαι, να είναι να, αυτά τα άτομα. Οπότε ίσω γενικά καλό είναι να φύγει από αυτή την κατάσταση. Ωραία. Ένα. Ένα. Δύο. Αν δεν ότι είναι μια σωστή επιλογή για την δουλειά σου, είτε να δουλεύει κάπου, είτε να έχει αυτό τον πελάτη, το οτιδήποτε. Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνη. Που όντω εκεί μπορεί να ακούσει τα ξεχεσίδια, όπω και εμεί έχουμε ακούσει και εμεί έχουμε δώσει ξεχεσίδια. Ε, είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει στο να πάρει την άποψη ενό ατόμου που εμπιστεύεσαι για σένα και να δει αν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνει. Mm -hmm. Εμεί έχει τύχει π.χ. από πελάτε να, να μα πούνε πράγματα τα οποία μα έχουν βοηθήσει. Δηλαδή, συγκεκριμένα θα πω, έχει τύχει να μα πει πελάτες ότι παιδιά, ξέρετε τι γίνεται δουλειά, αλλά. Ε, δεν, στον διάμεσο μπορεί να μην επικοινωνούμε τόσο πολύ το οποίο είναι διαφο... ξέρεις, η επικοινωνία ξαφνικά να χάνεται και εγώ να νιώθω ανασφάλεια να μην ξέρω τι γίνεται και όλα αυτά ε, και εγώ δεν νιώθω καλά με αυτό. Mm -hmm. ε, το, το, το ακούσαμε εμεί αυτό. Δεν... Προφανώ δεν ήταν ευχάριστο, γιατί, γιατί είναι και, και καλό μα πελάτη και έχουμε και μια σχέση παραπάνω, αλλά αυτό ήταν εξή μια ευκαιρία που μου Ωραία, ξέρει τι, δεν θέλουμε να είναι έτσι, δεν θέλουμε να είναι έτσι. Ωραία, πάμε να το κάνουμε καλύτερα. Και εμεί ξέραμε πάρα πολύ καλά, συγγνώμη ότι εκείνη τη στιγμή αυτό γιατί μα το έλεγε αυτό, γιατί αν κάτι ε, συνέχιζε ή ακόμα και χόντραινε, μπορεί να σταματούσαμε να παίρνουμε κάποια χρήματα. Όντω, αυτό θα έχει αντίκτυπο. Κρίνονταν πράγματα για τα οποία πληρώνουν το μισθή. Και... Αλλά είμαι πολύ χαρούμενο που Δεν το ξανακούσαμε μετά αφού το φτιάξαμε. Καλά, λέω ή το έχουμε ακούσει και θυμάμαι. <laughs> όχι, όχι. Γενικότερα, αυτό σου βοηθάει πάντα να γίνει καλύτερο και το, το να λαμβάνει τι ευθύνε σου. Νομίζω δηλαδή αυτή η διαφάνεια μεταξύ του. Ξέρω ότι ό,τι μαλακία γίνεται την ξέρω mm -hmm. και δεν υπάρχει μαλακία που μπορεί να έχει γίνει και δεν ξέρω. Mm -hmm μου δίνει και μια καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Και έχω και έχω παραδείγματα να, να πω σχετικά με αυτό. Mm. Έχω αρχικά να πω, ας Άσομαι... πούμε, σχετικά παλιό μα πελάτη, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Νομίζω έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Ε, θέλουμε να κάνουμε ένα ε, migration. Yeah. Στην, ε... yeah. με κάποια δεδομένα από το staging στο production, να θυμάμαι καλά, δηλαδή λοιπόν, είναι κάποιε μεταφορέ δεδομένων. Και κάναμε τη μαλακία. Δεν είχαμε, ήταν ακόμα το project σχεδόν ας πούμε δεν είχε, ήταν σε beta φάση, τελευταία ήταν στην αρχική του φάση, δεν είχε σωστά backups και λοιπά, οπότε τραβάμε backups πριν κάνουμε οτιδήποτε και κάνω ό,τι με αλλαγέ και τραβάω και το staging και το production backup σε διαρχείο. Mm. Που σημαίνει ότι επειδή το staging τράβηξα δεύτερο, Έκανε override το production, backup. Και έκανε restore. Και έκανα restore το staging backup στο production. Wow. Το θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι, που βρισκόμουν. Θέλω να σου πω που ήμουν όταν με πήρε τηλέφωνο και δεν ήμασταν μαζί και μου το είπε. Ήμουν στο παράθυρο και κοιτούσα την πλατεία. <laughs> δεν το ξεχάσω. Για πόση <laughs> ώρα. <laughs> και, και, πέρα από αυτό, <laughs> ε, <laughs> ε, εκείνη τη μέρα πήγα τέλο πάντων και στον καρδιολόγο. είχε τύχει ένα ραντεβού και μου λέει: Έχει πίεση. <laughs> λέω: Είναι σήμερα, μην αγχώνεσαι. Yeah, <laughs> <laughs> θα περάσει. <laughs> <laughs> ε, σε κάθε περίπτωση, με το που έγινε αυτό, το πρώτο που έκανα ήταν να ενημερώσω εσένα και τον πελάτη, τέλο πάντων, ναι. γιατί δεν ήμασταν μαζί. Και το δεύτερο είναι να δούμε πο, ποια δεδομένα μπορούμε να σώσουμε. Και τελικά σώσαμε δεδομένα και χαθήκανε δουλειά, ξέρω εγώ, κάποιων ωρών. Ναι. Όχι ότι αυτό δεν πειράζει. Όχι ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν λάθο και δεν μπορεί να ξαναγίνει και όλα καλά και είμαστε χαρούμενοι. Ή επειδή ήμασταν τυχεροί και παίξαμε στον backup αυτό όλα καλά. Mm. Αλλά ήταν κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνη. Και αν αυτό είναι το μόνο λάθο που έχει γίνει όλη η υπόλοιπη δουλειά είναι καλή, αυτό ηρεμεί τον άλλον ώστε να σου πει ότι ξέρει τι, άμα ξαναγίνει μαλακή, ξέρω την ξέρω. Mm. Δεν θα φτάσω κάποια στιγμή να ψάξω αρχεία πριν από ένα χρόνο και θα λείπουν και mm. τότε θα ανακαλύψουμε ότι δεν είχαμε κάνει ένα στον backup restore. Mm -hmm. mm -hmm. Συμφωνώ απολύτω. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Συμφωνώ απολύτω. Για μένα, εσωρπέ. Όπω και, το, και από τη δικιά μου μεριά, δηλαδή, εγώ σαν Αντώνης, όταν μου, συ, ή όταν δίνω μια δουλειά να γίνει κάπου αλλού μου είναι πολύ καλύτερο να μου έρθει εμένα το πρόβλημα Ενδεχομένω και η λύση, δηλαδή πολλές φορές επειδή δηλαδή μου λες δεν ξέρεις τι έγινε αυτό το πρόβλημα, το λύσαμε έτσι mm. το να ξέρω όμως το πρόβλημα ακόμα και αν το έχεις λύσει μου δίνει εμένα μια ασφάλεια μια ηρεμία ότι αν κάτι συμβεί το ξέρω, εγώ μπορώ να πάω με κλειστά μάτια και να πω αύριο όταν, ας πούμε, οτι, οτιδήποτε έχουμε κάνει μαζί μου είναι πάρα πολύ άνετο να πάω την άλλη μέρα και να μιλήσω σε έναν πελάτη χωρί να, να, έχω δει τον κώδικα, χωρί να έχω δει το τι έχει γίνει, χωρί οτιδήποτε άλλο, γιατί ξέρω ότι ό,τι μαλακή έχει γίνει δεν ξέρω mm. Αυτή τη στιγμή. Μπορώ να πάω και να, να υποστήριξω, να μου πει ότι ξέρει τι και που ξέρω εγώ δεν έχει γίνει, αλλά μαλακή, θα το πω είμαι σίγουρο ότι δεν έχει γίνει. Ναι, 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 Γιατί έχει χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη, η οποία δεν χτίστηκε ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα. 100%. Χτίστηκε σιγά-σιγά, όχι χωρί να γίνονται μαλακίε. Όχι χωρί να με τον μαλακίε. Ναι. Να τι βάζει κάπου το χαλί. Αλλά με το ότι οποτεδήποτε έχει γίνει μαλακία, υπήρχε ενημέρωση, υπήρχε αντιμετώπιση, υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Εγώ θα κάνω την εξή ερώτηση πάνω στο οποίο λε. Και πάλι θα πω μια ιστορία που έχει τύχει να πούμε για μια συνεργασία που έχουμε διακόψει στο παρελθόν πριν χρόνια. Τι είναι χειρότερο να μάθει κάποιο ότι έκανε σοβαρά το backup, να του πει ότι έκανε σοβαρά το backup, ή να διότι να μάθει ότι δεν του είπε ότι έκανε σοβαρά μπάκα. Ναι, χίλιε φορέ περισσότερο. Και εμεί έχει τύχει στο παρελθόν να διακόψουμε συνεργασία επειδή. Μας δεν υπήρχε διαφάνεια. Ναι. Επειδή μα έχει αποκρυφθεί η πληροφορία η οποία ήταν σημαντική και η οποία μα εξέθεσε. Και μετά. Δεν, δεν, για μένα, εγώ, σε αυτό εγώ είμαι κάθετο. Δηλαδή, αν mm -hmm. δω ότι έγινε κάποια μαλακή η δεν είναι τεχνική και έχει να κάνει με το ότι αποκρύπτεται πληροφορία και επειδή κάποιος θέλει να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο υπόσχεται πραγματικότητα για μένα είναι όταν λέω red flag δηλαδή είναι no fucking question εκείνη τη στιγμή πέφτουν τα μικρόφωνο όλα <laughs> λέει... drop mic ε, τελειώνει, δηλαδή δεν έχει νόημα μετά δεν έχει νόημα γιατί συγγνώμη ε, θα το πάω και σε λίγο πιο high level ήμασταν με ένα φίλο σου στο στο Βερολίνο, mm -hmm. που είχε φέρει ένα δικό του φίλο, ο οποίο δικό του φίλο νομίζω ήταν κοινωνιολόγο. Μου είχαν πολύ εντύπωση αυτό, Από τότε έχω αρχίσει και το μελετάω. Που έλεγε. Δεν ξέρει ε. <σχεδιά> τι θα πω, Ε. Τι θα πει, Όχι, αλλά ευτυχώ <σχεδιά> έχω φτάσει στο πού. Ωραία. <σχεδιά> λοιπόν. Ε, στο Greek syntax. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και συζητούσε για τι διαφορέ στι και έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μια low trust society. <σχε> Ενώ για παράδειγμα οι σκανδιναβικέ χώρε είναι high trust societies. Τι σημαίνει high trust, Σημαίνει ότι έχουμε, ποιος, έχουμε κάποιου κανόνε, α πούμε, απαράβατου, εισαγωγικά που ξέρουμε όλοι ότι του στηρούμε. Mm -hmm. Και έτσι χρειάζονται λιγότερα, λιγότερη, γραφειο, λιγότερη γραφειοκρατία, εισαγωγικά. Δηλαδή χρειάζονται λιγότερε δικλείδε ασφαλεία γιατί υπάρχει μια εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Yeah. Λοιπόν, ε, εγώ θέλω να λειτουργώ προς το high trust γιατί και αυτό έχει τα προβλήματά του. Δεν μπορώ να είμαι με έναν συνεργάτη οποιασδήποτε μορφής, πελάτη, υπάλληλο, συνέτερο εμ, που θα μπω στη διαδικασία να σκεφτώ αν, αν λέει ψέματα για κάτι ή αν κρύβει πληροφορία για ειναι σημαντική. Δεν, δεν, μπορώ, δεν, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν νομίζω κάνω. ότι μπορείς. Ούτε μπορεί να, να το Του έχω δει. Έλα ρε. Μα έχει ε, τι να δούμε άτομα τα οποία να λένε εντάξει τώρα αυτός ο υπάλληλο μου είναι μαλάκας ή ο, αυτός ο συνέτερός μου είναι τάδε ή αυτός ο πελάτης ξέρω εγώ... Και κάνουν διπλοτσεκαρίσματα Οι... στη δουλειά, ναι. το ξαναελέγχουν. Δεν... Ναι. Αυτό μου φαίνεται πεταμένος χρόνος στο, στα Για κάποιον, ο οποίο λέει ότι ξέρει τι, Εγώ θα πάρω το πιο φθηνό υπάλληλο και θα ασχοληθώ. Είναι κάποιοι που έχουν κάνει ένα business plan στο μυαλό του που βγαίνει έτσι. Δεν, δεν βγαίνει, δεν θα σου πω κάτι. Για Γιατί το να πάρει κάποιον ο οποίο έχει λιγότερη εμπειρία και άρα αποζητά λιγότερα χρήματα και άρα να τον εκπαιδεύσει να γίνει καλύτερο, είναι κάτι το οποίο αυτό είναι ένα business plan. Επενδύει τώρα για να έχει κάτι στο μέλλον. Το να πάρει κάτι πιο φθηνό. Το οποίο σου δίνει ένα περισσότερο χρόνο διαχείριση, όχι επειδή αυτό το άτομο είναι χειρότερο τεχνικά, αλλά επειδή αυτό το άτομο δεν το εμπιστεύεσαι. Ναι. Μετά φτάνει, ναι. ρε παιδί μου, στι κλασικέ πυραμίδε, ρε παιδί μου, όπου έχει 18 ναι, επίπεδα ναι, ναι, ναι. middle management. Ναι. Και δεν έχει νόημα. Επί... Και είναι μαλακία, βασικά. Όχι, δεν έχει νόημα. Και όχι μόνο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερη ευθύνη μπορεί εν τέλει να αναλάβει, τόσο περισσότερο θα μυθίσει και για αυτή. Και ίσω πρέπει και να το διεκδικήσει, άμα δεν έρθει μόνο του. Αλλά υπάρχει κάποιο λόγο που ένα CEO, ένα CTO, ένα Head of engineering, VP of what the fuck, δεν ξέρω εγώ, παίρνουν του μισθού που παίρνουν. Ναι. Είναι, είναι υπόλογοι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι, αυτό είναι εκτιμητέο από την κοινωνία γενικά. Γι' αυτό δεν είναι μία εταιρεία η οποία πληρώνει καλά τον VP of engineering. Δεν είναι μία εταιρεία. Είναι όλο ο κόσμο. Γιατί, γιατί έχει μία ευθύνη αυτή η μηχανή να λειτουργεί σωστά. Και άμα κάτι ε, πάει στραβά, να μην το κρύψει, είτε να το διορθώσει, γιατί προφανώ μετά από ένα σημείο και μετά είσαι ένα κόσκινο που κρατά πληροφορία. Δηλαδή είναι. Προφανώ δεν πα και δίνει report για το κάθε τι που γίνεται μέσα στην μέρα. Γιατί υπάρχουν λάθη που γίνονται, τα φτιάχνει και ξέρω εγώ, δεν επηρεάζουν ποτέ τίποτα. Αλλά για τα σημαντικά που θα γίνουν, είσαι εκεί και να λαμβάνει την ευθύνη. Και αυτό Δημιουργεί αρνητικό συνέστημα, δημιουργεί φόβο, δημ... αλλά εν τέλει είναι αυτό το οποίο είπε. Χτίζει σιγά σιγά και με τον χρόνο την καλή συνεργασία. Και επίση, στην άλλη μεριά, έχει και σημασία το, το τι πρόβλημα και θορυβος φεύγει σιγά σιγά προ την άλλη μεριά. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάμε στο παράδειγμα του. Το VP of Engineering που ενδεχομένω έχει κάποιου directors από κάτω οι οποίοι έχουν τι ομάδε. Α πούμε ότι υπάρχει αυτό το μοντέλο. Ωραία. Ναι. Η, η, μαλακία κάθε επίπεδου είναι σημαντικό να γίνεται γνωστή στο από πάνω επίπεδο. Γιατί, γιατί πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο ατόμων. Η μαλακία όμω. Ενό απλό προγραμματιστή δεν χρειάζεται να πάει πάντα στο VP of Engineering αν δεν είναι αρκετά σημαντική ώστε Σωστά. να αυτό. Σωστά. Σωστά. Γιατί άλλοι ο, η εμπιστοσύνη μεταξύ του VP of Engineering και του Director θα είναι ότι για παράδειγμα εκεί πέρα ξέρω ποιο μέγεθο μαλακία αξίζει να σε απασχολήσει. Είτε λυθεί είτε όχι. Mm. Πόσο χοντρό είναι το κόσκινο. Ακριβώ. Ναι. Και, και, μετά έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει και να μεγαλώνει ομάδε και να τι διοικεί. Αν και αυτό είναι άλλη συζήτηση το αν θε να τι μεγαλώσει, αλλά μην πάμε εκεί πέρα τώρα. Όχι, και... Έχουμε πει το μαγικό αριθμό, τον δούμε. Εντάξει. Έχουμε. Εν ευθέτω χρόνο. Τον έχουμε πει και δημόσια. Όχι ακόμα. Δεν θα το τον πούμε δημόσια. Όχι, εντάξει, αλλά... σήμερα. Δεν τον πούμε σήμερα. κολλάει. Δεν, ναι, 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 δεν κολλάει στην κουβέντα. Εντάξει. Θα το πούμε σε ένα επεισόδιο τη επόμενη σεζόν. Ναι. Στο... Άλλο, ναι. Στο... επεισόδιο που θα φτάσει τον αριθμό. Ναι. Α, ωραία, ωραία. ωραία. Ε? Ναι, 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 Άρα ναι. ξέρει ότι είναι κάτω από 32. Ναι. ε, αλλά ε, είναι σημαντικό αυτό γιατί άμα χτιστεί μια πολύ καλή εμπιστοσύνη μεταξύ του director και τη ομάδα του, θα... Εκείνο το άτομο είναι το οποίο θα αποφασίσει τι να, τι να διαφημίσει προ mm. τα πάνω, και θα προστατεύσει την ομάδα και θα φροντίσει όλα να. Δηλαδή, από τη μία πρέπει να έχει ένα καθαρό κεφάλι. Από την άλλη, πρέπει να. Οπότε δεν πρέπει να παίρνει τα πάντα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί ναι, να ναι, έχει ναι, ναι. θόρυβο από τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι είναι σημαντικό να ακούσει και το τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι μάλλον σημαντικό να ακούσει. Και από την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο και από εκεί κρίνεσαι με το πόσο καλή σχέση φτιάχνει. Γιατί επιλέγει τι θα διαφημίσει, δεν κρύβει μαλακίε, ειδικά όταν αυτέ δεν λύνονται. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν λύνονται μαλακίε και αυτέ κρύβονται. Κοκκουλώνονται. Mm. Κοίταξε. FTX. Συνέχιση. FTX. SVB. Ναι. Τώρα η First Republic. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, άλλη μια τράπεζα έσκασε και... ακούω... για την αγορά στη JP Morgan και άκουγα. Α, αυτό ήταν ένα, ένα οκ, okay, ναι. ναι. Δεν ήξερα. Και άκουγα σήμερα ένα podcast, νομίζω τον Financial Times, το οποίο έλεγε ότι. Α, ξέρει τι. Το ξέρανε, λέει κάποιοι, ξέρω εγώ, κρατικοί ελεγκτέ, ναι. Κατά ένα αυτή, ότι ψηλό γίνεται μαλακία. Αλλά λένε, ρε παιδί μου, άστο να δούμε πώ θα πάει. Ε, Guess what. Clusterfuck. Δεν έγινε clusterfuck γιατί εξαγοράστηκε. Ναι, 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 Που τέσσερα εξαγοράστηκε και αυξήθηκε το ποσοστό καταθέσεων JP Morgan πάνω από 10% που δεν είναι σταματικά OK. Αλλά επειδή έγινε με εξαγορά τράπεζα που πήγαινε να σκάσει, δεν πειράζει γιατί υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Φοβερό. Άσχετο. Άλλη συζήτηση. δεν, νομίζω ότι είμαι κατάλληλο να το αναλύσω, αλλά γενικά. Είναι το ίδιο πράγμα. Ότι κάποια μαλακία ναι. Έφτασε σε κάποιου και αυτοί οι κάποιοι πήραν την ευθύνη να πούνε Ελά μου, τώρα. Ναι. Χαλάκι. Ε, θεωρώ καταρχά τραγικό, προφανώ. Κατά δεύτερον, πηγαίνοντα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, θέλω να πω και το εξή και μιλώντα και από τη δική μα πλευρά, που θέλω να πιστεύω ότι αυτό το κάνουμε. Πρέπει να δημιουργήσει το περιβάλλον. Mm -hmm. Που ο άλλος θα μπορεί να έρθει να σου πει το τι έγινε. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες, γιατί υπάρχει, υπάρχει και μια κουβέντα γύρω από το ε, blame culture, το οποίο είναι τοξικότατο. Όμω όντω υπάρχουν πράγματα, ειδικά όσο ανεβαίνει στο επίπεδο, που κάποιο πρέπει να πάρει την ευθύνη για κάτι. Ναι, Έχει, είναι... Αυτό, δεν είναι, αυτό είναι υπευθυνότητα. Δεν είναι blaming και δεν είναι είμαστε εδώ οι Spider-Man και δείχνουμε ο ένας τον άλλον. Ε, δεν το έχω ακούσει αυτό τον Spider-Man. Δεν το έχει είναι ένα meme. Όντω. Και δείχνουν όλοι οι Spider-Man τι Είναι ρε παιδί μου meme τύπου σου λέει ποιο στέει για παράδειγμα για την κατάρρευση τη SVB και είναι, είναι 10 Spider-Man που δείχνουν ένα τον άλλον. Και, είναι, και, πάνω από τον καθέναν έχει έναν. Είναι ξέρω λέει κράτο, SVB, investors, ξέρω εγώ. Και όλοι είναι το ίδιο αλλά δείχνουν τον άλλον. Οκ, οκ. Okay, okay. Είναι ωραίο meme αυτό. Μου πάρα το πολύ. Το πήρα από κόμικ νομίζω. Είναι από κόμικ, ναι. Ε, οπότε αυτό τι σημαίνει, σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι μπορεί να έχει την κατάλληλη αντίδραση στο κατάλληλο συμβάν. Mm -hmm. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό θα κρίνει και την εμπιστοσύνη. Δηλαδή η εμπιστοσύνη ναι. είναι διπλός ναι. διπλό δρόμο. Δηλαδή δεν... κάποιο ο οποίο έρχεται και σου λέει ότι. Να σου πω, βγάλαμε ένα update, ξέρω εγώ, στο βόλτι και έχει perform, Έχουμε θέμα στο performance. Είναι, ξέρω εγώ, 50% πιο αργά τα requests. Και αρχίζει εκείνη τη στιγμή και το στείλει στη γωνία είσαι φάουλ είσαι εκεί ε, κάποιος δηλαδή ό,τι okay, και είναι, είναι σημαντικό του λες λοιπόν πάμε το φτιάχνουμε ασχολούμαστε όλο δεν ξέρω εγώ τι υπάρχει το χάθηκαν δεδομένα πελατών υπάρχει το ε, πήγα να κάνω destroy ε, το κάναρι ε, περιβάλλον και, και, το και μπήκα στο λάθος λογαριασμό από ταχύτητα και έκανα το production και still okay, ξέρω εγώ αυτό είναι. υπάρχουν levels. Πρέπει λοιπόν και αυτός ο οποίος θα κρίνει αυτόν που έρχεται με την πληροφορία πρέπει να έχει την κατάλληλη αντίδραση. Και αυτό θέλει σίγουρα ψυχραιμία. Εκάτω τα κάτω, το οποίο ο κόσμος πάσχει. Να το πούμε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό και δεν σημαίνει το ότι «Α, ξέρεις τι πάρει, έκανα μαλακία αφού σου το είπα δεν πειράζει». Ναι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Είναι ότι η αντίδραση είναι ανάλογη του συμβάντο. Αλλά ναι, και από την άλλη πρέπει να βρει το, το σωστό επίπεδο αντίδραση. Ακριβώ αυτό, ναι. Δηλαδή, αν όλα είναι καταστροφή του σύμπαντο στο μυαλό σου, ναι. μάλλον πρέπει ναι. να πάρει κάτι ή να χαλαρώσει. Αν όλα είναι, δεν πειράζει. Σε νοιάζει πιο πολύ τι εντύπωση έχουν για σένα Η ναι. παλιοί σου ή η, η ομαδα σου, παρά το τελικό αποτέλεσμα επίση. Γιατί είναι και αυτό. αυτό. Ε... Αυτό είναι τοξικό επίση. Θέλω να μείξετε να χορώ. Εντάξει. Γιατί θε να είσαι αρεστό. Αλλά η δουλειά σου δεν είναι να αρεστό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Η, η δουλειά σου είναι να γίνει δουλειά. Ναι. Το οποίο δεν σημαίνει ότι είσαι κολόπεδο. Σημαίνει ότι ασχολείσαι με τη δουλειά, με το πόσο σημαντικό είναι το καθιστή. Δηλαδή. Αυτό βασικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μια ταλαιπωρία στην ομάδα. Ότι, OK, τώρα πρέπει να κάνουμε λίγο σκατ' δουλειά, θα πάνε πέντε πράγματα πίσω. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία επηρεάζουν πελάτες, χρήματα και κατ' επέκταση αυτό. Και, και η δουλειά του... <coughs> γιατί τώρα μιλάμε για το μάνατζερ, το ας πούμε, το, το αφεντικό ναι. μιας επιχείρησης, το... κάποιον τρεις ναι. πάντων ο οποίος αναλαμβάνει περισσότερη ευθύνη και άρα οφείλει να ξέρει γιατί κάτι δεν πήγε καλά. <coughs> Ωραία. Αυτό το άτομο, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώ θα την δράσει. <coughs> πώ θα το κάνει αυτό... Αν, όπω είπαμε, δεν δώσει καθόλου σημασία, mm -hmm. μπορεί όντω να μην είναι σημαντικό το πρόβλημα, οπότε οκ. Okay. Άμα όμω είναι σημαντικό πρόβλημα και συνεχίζει να μην δίνει τέτοιο, να μην δίνει σημασία, θα θεωρήσει και ο άλλο υπόλοιπο κόσμο ότι. Α, δεν πειράζει να κάνει για μια μαλακία, μου ναι. Mm -hmm. ε, εντάξει. Θα βρίσκει. Και αρχίζει ο μετά. Άρα λοιπόν πρέπει να, πρέπει να φροντίσει με την αντίδρασή σου να δώσει, να εφιστεί την προσοχή στο επίπεδο που χρειαζεται mm -hmm. Και κάποιε φορέ μπορεί όντω να πρέπει να παίξει ένα γάμο στα βρύδι, να γίνει μια διακοπή συνεργασία, να γίνει κάτι άλλο. Γιατί κάποιε θέσει, ανάλογα μάλλον με τη θέση σου, έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό λάθο που μπορεί να γίνει ανοιχτό. Σωστά. Αν είσαι, για παράδειγμα, ένα άνθρωπο που ξεκινάει τώρα την καριέρα του, το πιο πιθανό είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό λάθο. Ακριβώ αυτό. Αν είσαι junior developer, μπορεί να τα κάνει όλα κόλλο, θεωρητικά. Γιατί ναι. δεν μπορεί να κάνει πολλά κόλλο. Ναι, και γιατί δεν θα πρέπει να, να σου δοθεί η δυνατότητα να κάνει πράγματα κόλλο που είναι σημαντικά. Και αν σου δοθεί, δεν φταίει εσύ. Ακριβώ. Αν όμω είσαι. Ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει μια θέση ευθύνη, είσαι αρκετά χρόνια στον κλάδο και γεκέ. Και και, Κάποιο πρέπει να φταίει γι' αυτό στο τέλο τη ημέρα. Ναι, ε, 100%. Δεν το συζητάμε. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν δικαστήρια. Ναι. Δεν υπήρχε η έννοια τη δικαιοσύνη στο τέλο τη ημέρα, αν δεν υπήρχε η έννοια τη ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι πετά κάποιον κάτω από το λεωφορείο, γιατί υπάρχει τύχει να δούμε εμεί. Συνεργάτη, ο οποίο σε μήνυμα με πελάτη, επειδή αργεί να κάνει deliver, λέει στον πελάτη ότι αυτό ο υπάλληλο φταίει. Καλά, αυτό. Αυτό το έχουμε δει. Χοντράδα. Μαλακία. Ε, δεν δε το κάνει. Εάν τον πελάτη πρώτα απ' όλα δεν τον νοιάζει, είναι εσωτερικό δικό σου. Εσύ φταί γι' αυτό. Ναι. Και εσύ φταί. Όπω επίση, για παράδειγμα, πολλέ φορέ που έχουν γίνει, έχουν καθυστερήσει, έχουν γίνει κάποια λάθη, οτιδήποτε από την ομάδα. Η απάντηση είναι ότι εσύ κι εγώ φταίμαι γι' αυτό. Δεν φταίει άλλο. Αν εμεί θα πάρουμε την, την απόφαση, αν κάποιο συνεχώ δεν μπορεί να κάνει δουλειά του, να πούμε ότι ξέρει ότι δεν πάει άλλο. Μα δεν τον αφορά. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά τον πελάτη δεν τον αφορά. Τον πελάτη τον αφορά όταν δουλεύει με τη logic να γίνονται deliver πράγματα. Και η δικιά μα δουλειά είναι η logic να μπορεί να κάνει deliver πράγματα no matter what. Ξέρουμε πω αυτό το no matter what δεν υπάρχει, αλλά με όσο δυνατόν λιγότερε, ξέρει. Ε, όσο δυνατόν λιγότερε συνθήκε να επηρεάζουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι ένα μαύρο κουτί. Ή Μάλλον θα έπρεπε να είναι ένα μαύρο κουτί. Το ίδιο είναι και στο επίπεδο τη ομάδα. Ακριβώ. Άρα λοιπόν εκεί πέρα έρχεται και λέει ο director είναι αυτό ο οποίο έρχεται να, να απολογηθεί ότι θα κάνει αυτό το μαύρο κουτί. Αν ναι. ο director θεωρεί ότι ένα άτομο δεν πάει καλά, αυτό θα πρέπει να γίνει πριν σκάσει η μαλακία. Ναι. Ή για παράδειγμα, αν εσύ βλέπει ότι μια κατάσταση δεν πηγαίνει με τον τρόπο που κάποιοι θέλουν. Για παράδειγμα, τώρα στην, στην platform τρέχω ένα, ένα project το οποίο έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα. Mm. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το πιο άνετο πράγμα που έχω τρέξει ποτέ στη μου. Εγώ αυτό γι' αυτό. Ναι. Δεν φταίει κανένα άλλο. Εγώ. εγώ και όλοι, όποιο άλλο άτομο έχει ρε παιδί μου ευθύνη πάνω στην ομάδα. Όπου φταίω, equal έχω την ευθύνη. Ακριβώ. Και το να λέω, α, θα πάνε όλα καλά και δεν πειράζει κι αυτά, και να μην έχω εκφράσει ποτέ κάποιο πρόβλημα ή να μην έχω προσπαθήσει να το λύσω αυτό με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν μπορώ όταν μου έρθουν και μου πούνε Αντώνια, πέτυχε σε μαλάκα γεια σου, να πω Α, ο Πάρη έφυγε. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρει τον τρόπο να το κάνει. Γιατί η, ευ η ευθύνη δικιά μου δεν είναι όταν γίνει μαλακία και αν γίνει μαλακία, η οποία είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ξεπεράσει το δικό μου level και να πάει πιο πάνω, τότε να πω Α, ναι, δεν είχαμε μωρέ αυτό, ή μα έλειπε το άλλο, ή δεν τη βρίσκουμε έτσι. Mm -hmm. Είναι να το βρει εκείνη τη στιγμή. Γιατί εσύ, ο καθένα έχει το δικό του μικρό κόσμο, τον οποίο έχει την ευθύνη του και πρέπει να φροντίζει εκεί πέρα να κουρδίζει τα πράγματα ώστε να πηγαίνουν με τον τρόπο που πρέπει να πηγαίνουν. Και μετά, όσο πάει πιο πάνω, οι μικρέ μαλακίε δεν θα φτάσουν ποτέ εκεί. Άρα λοιπόν, κανεί θα έρθει να σου ζητήσει το λόγο για αυτέ, άμα τι έχει διαχειριστεί mm -hmm. πριν. Οι μεγάλε μαλακίε που θα φτάσουν εκεί σημαίνει ότι μάλλον είναι πολύ αργά να πει ότι κάτι έφυγε ah. στο δικό σου κόσμο. Mm -hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να, είναι, να υπάρχει ανοιχτότητα. Αν δηλαδή υπάρχει μια μικρό. Μια φαινομανικά μικρή μαλακία η οποία θα επηρεάσει κάτι πιο μεγάλο, mm. ένα σημαντικό deadline, μια κατάσταση, το, την ποιότητα ενό προϊόντο, οτιδήποτε άλλο, και θεωρεί ότι αυτό θα επηρεάσει κάποια πράγματα, mm. τότε πρέπει να είσαι ξεκάθαρα με αυτό. Λοιπόν, Ούτε τότε θα ρίξει βέβαια την ευθύνη, έτσι. Μην πάμε όχι. στην. Απλά να πα και να βρει τι σημαντικέ κινήσει που πρέπει να γίνουν, ώστε να επιτευχθεί ο στόχο, που είναι το σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, ε, θα πω πάνω σε αυτό μια, μια ιστορία δική μου από ένα πελάτη που έχουμε που είναι πάνω μου το, το συμβόλαιο αυτό το, το, συγκεκριμένο και είναι κοντά ένα χρόνο πριν άκου λοιπόν τι έγινε και αυτό είναι μια δική μας το πούμε περίπτωση που έγινε κάτι και στο οποίο καθυστέρησα κιόλα να το καταλάβω να το δω ψύχραμα και να πω παιδιά it's on me αυτό είναι δικό μου λοιπόν έχουμε αυτό το πελάτη που σε αυτή την εταιρεία δεν υπήρχαν γενικά automations και ένα από τα πράγματα τα οποία κάναμε slash έκανα εκεί πέρα ήταν να, να μπει CI, GitHub Actions συγκεκριμένα σε πολλά projects επειδή αυτός ο πελάτης έχει δικούς του πελάτες οπότε εξής υπήρχαν πολλά έτσι workflows ε, και ήταν σε ένα πλάνο στο GitHub που είχε ένα όριο ρε παιδί μου σε αυτό και αυτό έχει αρχίσει όχι να γίνει τα views, αλλά έκανε ένα, έγινε spike γιατί ήταν κοντά στο μηδέν η χρηση mm -hmm. Γιατί το είχαμε κάνει λίγο δοκιμασικά και ήταν που είχε αρχίσει αυτό το πράγμα να υιοθετείται και να μεγαλώνει. σε όλα τα έργα και να μεγαλώνει και είχε αρχίσει πλέον να μπαίνει. Οπότε μεγάλωνε πάρα πολύ. Οπότε ήμουν, είχαμε πάει τότε μάνι, διακοπέ. Ήταν εργάσιμη μέρα παρόλα αυτά. Και μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε: Ξέρετε, τι έχει πει στο GitHub, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε με, με deliver. Εγώ τσαντίζομαι, λέω ρε φίλε, όλη η πληροφορία εκεί είναι, ξέρω εγώ, δηλαδή που είναι το πρόβλημα. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή ηρεμό, γιατί μην είχαν σπαμάρει τηλέφωνα ενώ οδηγούσα, αλλά αυτά δεν ήμουν και στο γυρισμό. Οπότε δεν θυμάμαι, πήγα στην άκρη, αφού το έφτασα, νομίζω πήγα κάποια στιγμή στην άκρη, δεν έχει πολύ σημασία. Και αφού παίρνω δέκα ανάσει, ρε παιδί μου και το βλέπω, και συνειδητοποιώ και λέω, ωραία, τι έγινε, αυτό έχει γίνει abuse. Είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται full, Οπότε έχει περάσει το όριο. Οπότε έφτασε το όριο. Τα email πηγαίναν, τα βλέπαν. Αλλά κανένα δεν πήγε να βάλει την κάρτα, να βάλει παραπάνω, spending limit. Γιατί, γιατί κανένα δεν είναι τεχνικό και δεν ξέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Mm -hmm. Και όντω καταλαβαίνω γιατί δουλεύουν μαζί μα έτσι ώστε εμεί να μπορούμε να του καθοδηγήσουμε σε αυτό. Μπορεί το μήνυμα να ήταν ξεκάθαρο, αλλά το μήνυμα να ήταν ξεκάθαρο σε μένα. Δηλαδή, ένα μήνυμα από μια τεχνική πλατφόρμα. Mm -hmm. Ε, καταλαβαίνω γιατί ένα άτομο το οποίο είναι στα operations και μιλάει με πελάτε δεν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να πάει να βάλει την κάρτα στον GitHub για κάτι. Ναι, εντάξει, είναι λέω, και κάτι που δεν πληρώνουν ή τέλο πάντων πληρώνουν κάποιο μικρό ναι. πλάνο, δεν ξέρω τι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, Αλλά σε όλα έχει έτσι κι αλλιώ όριο και απλά δεν είχαμε βάλει παραπάνω ω pending limits. Οπότε λέω: Οκ. Okay. Και θυμάμαι αυτό ότι παίρνω 10 βαθιέ ανάγκε και του λέω: Παι, Παιδιά, ωραία, να σε εξηγήσω τι συμβαίνει. Καταρχά του λέω συγγνώμη από μέρου μου. Καταλαβαίνω ότι κάτι το οποίο. Είναι ξεκάθαρο σε μένα, ούτε είναι ότι χρειάζεται να είναι ε, σε όλους. Οπότε να σας πω, πω τι προτείνω να κάνουμε και πώ ε, να προχωρήσουμε το και το Και θυμάμαι ότι μου απάντησε ο συζητητή τη εταιρεία και μου, μου είπε, με ευχαρίστησε πάρα πολύ και μου είπε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό και πόσο ασφαλή νιώθει. Μα είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή πρέπει. είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μην γίνονται λάθη. Ναι. Και σίγουρα υπάρχουν άλλε καταστάσει που το λάθο δεν είναι αποδεκτό και γι' αυτό θα. Οι διαδικασίε μπορεί να παίρνουν το δεκαπλάσιο χρόνο για να γίνουν. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να βάλει ένα βηματοδότη. Ναι. Και άμα, ξέρω εγώ, γίνει κάτι, αυτό το πράγμα σημαίνει να δουλεύει. Γι' αυτό και αυτό το συγκεκριμένο προϊόν δεν θα έχει continuous delivery. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Από την άλλη, μπορεί αυτό ο βηματοδότη να του βάλει εσύ ότι θέλω ξέρω, εγώ, 80 παλμού και να έχει 85. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να διορθωθεί, αλλά μπορεί να γίνει. Και άμα γίνει αυτό, πρέπει να, να πάρει την ευθύνη, να πει γιατί έγινε αυτό το πράγμα, να καταλάβει γιατί έγινε αυτό το πράγμα και να το διορθώσει. Και αυτό μετά δημιουργεί μια ασφάλεια στον άλλον, ο οποίο είναι εκείνη τη στιγμή ο ασθενή σου, ότι ξέρει τι, ναι, δεν μπορεί να ξαναγίνει μια μικρομαλακία τέτοια. Ναι, μια χοντρική μαλακία δεν μπορεί να γίνει, αλλά μια μικρομαλακία μπορεί να γίνει και ξέρω ότι άμα γίνει, θα βρεθεί το πρόβλημα και θα λυθεί. Το χειρότερο πράγμα είναι να πει και να... να σου λέει κάποιο Α, ξέρει τι, αυτό λύθηκε τώρα. Αλλά δεν ξέρω πώ. Επόμενο επεισόδιο, επόμενο blog article. Ε, ετοιμάζεσαι. Ναι, 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 το έχω γράψει από ένα σημείο. Άρα λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. 100%. Συμφωνώ απολύτως. Οπότε σε γενικές γραμμές... Κανεί δεν περιμένει να μην γίνει καμία μαλακία. Το μέγεθο τη μέγιστη δυνατή μαλακία εξαρτάται από το τι κάνει. Mm. Και το σημαντικό πράγμα το οποίο θα δώσει ασφάλεια και ηρεμία στου συνεργάτε σου, στου πελάτε σου, στου υφασταμένου σου, σε οποιονδήποτε άλλο, είναι ότι άμα γίνει μια τέτοια μαλακία, θα το ξέρουν. Mm -hmm. Είναι πολύ πιο σημαντικό, για παράδειγμα, αν έρχεται ένα πελάτη και σου λέει ότι ο Αντώνης είναι μαλάκα αυτό να το συζητήσουμε μαζί και να δούμε τι μπορώ να φτιάξω εγώ. Παρά να στο λέει εσύ και στην να λε: Α, δεν πειράζει, α, θα το βρούμε, α, τέτοιο, α, το άλλο. Ξέρει, να έρθει ο πελάτη και να πει: Φεύγω, γιατί όταν είναι μαλάκα, και τότε να το μάθω εγώ. Ναι, ρε. Σε, σου... σε όλε τι περιπτώσει, το, το, πρόβλημα πρέπει να γίνεται όταν είναι σημαντικό να γίνεται γνωστό. Και πρέπει σε έναν οργανισμό, σε οργανισμό και σε μια ομάδα να είναι κατάλληλο το περιβάλλον για να μπορεί κάποιο να αναλάβει την ευθύνη. Σωστό. Και αυτό σημαίνει ότι ούτε πυροβολάμε ανθρώπους, πυροβολούμε ανθρώπους και τους πετάμε κάτω το λεωφορείο, ούτε λέμε άμορε δεν τρέχει τίποτα. Όχι, πρέ... πρέπει, να, γι... να, γίνεται γνωστή η σημαντικότητα του κάθε προβλήματος. Ναι. Αλλά θα πρέπει να μην είναι... Μπράβο, αυτό ακριβώς που είπες. Όχι όλα χάλια, όλα όχι δεν ναι. πειράζει τίποτα. Και είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει. Σωστά. Και από τις δύο πλευρές είναι αυτό. Είναι κάτι που χτίζεται αυτό το πράγμα. Εκατώ είναι μια δεκατώ. σχέση. Τέλεια. Πάνω στην ώρα τελείωσε καφέ, τελείωσε Ως νερό. Φίλε, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα, ναι. Πολύ ωραία. Οπότε. Πολύ ωραία. Αυτό ε. γενικέ γραμμέ. Μου άρεσε. Έπεσε λίγο τώρα να ξέρει, νομίζω η πίεση μου είναι ξανά σε κανονικά. Έχει. Τελειώσαμε τη μα, ναι. <laughs> <laughs> Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε, τι, τι έρχεται αυτόν τον καιρό. Ε, σήμερα λογικά είμαστε Voxed. Σήμερα είμαστε Voxed. Devox. 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 Σωστά. σωστά. Χθε, σήμερα και αύριο, αν υποθέσουμε ότι η Παρασκευή επεισόδιο. Ναι. Θα βγει, θα βγει, θα το Θα βγει, βγει θα βγει. Μόνο, εντάξει. Πλέον με πιέζει πάρα πολύ η αλήθεια. Είναι και. Δεν μπορώ να κάνω λάθο. <laughs> είναι, νομίζω, το πιο εύκολο να το κάνουμε στα μπαμ. Δηλαδή, τώρα, μόλι τελειώσουμε, θα πάω να κάνω το. σε εισαγωγικά, editing. Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι αυτό. Και θα το βάλουμε. Ανέβει ο Phonic. Τέλεια. Τι άλλο. Αυτά. Γενικά, όλα καλά. Πολύ ωραία. Τι έχουμε να προτείνουμε. Λοιπόν, δεν είχα ιδέα θα προτείνω μέχρι που πάνω στη συζήτηση θυμήθηκα ότι ακούω τώρα λοιπόν έχει, κάτι podcast, έχει ένα podcast το η Financial Times mm -hmm. το οποίο τα βγαίνουν κάθε πρωί και μάλιστα πρωί ώρα Ελλάδα, δηλαδή μου μπορεί να τα ακούγεται το πρωί ας πούμε στο δρόμο ή κάτι τέτοιο Aha. που είναι τίποτα τετράλεπτα, πεντάλεπτα, είναι μικρά, mm -hmm. και σου λένε 5-6 ας πούμε νέα και αυτά που έχει ένα ενδιαφέρον mm -hmm. οπότε θα προτείνω αυτό το podcast νομίζω λέγεται Financial Times Daily κάτι ένα ah, okay. θα το βρω ρε παιδί μου θα βάλω link κάτω για να το βρει ο οπότε αυτή πολύ λέω. πολύ ωραία. Ε, εγώ θα, θα προτείνω dealers για το αγαπημένο μου ναρκωτικό το οποίο είναι η καφείνη. Oh. Και το οποίο παρόλα αυτά θεωρώ ότι δεν, δεν κάνω κατάχρηση και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Οπότε λέω να ξεκινήσω από αυτό το επεισόδιο να αναφέρω κάποια, κάποια καφέ τα οποία είτε έχουν κάποιο καλό καβουρδιστήριο είτε έχουν δικό τους καβουρδιστήριο και θα πας να πάρεις την, την εσπρεσιά σου ή το φρεντάκι σου και θα είναι ωραίο διαφορετικές ποικιλίε αυτά. Εγώ σήμερα πίνω, τώρα αυτό μέσα είχε ένα φρέντο εσπρέσο με ποικιλία El Salvador από το EITOT, e δεν ξέρω πώς προφέρεται, e e που είναι στη Λέκα, έχουμε ναι. την εντύπωση, έχει λίγο πριν γίνει πραξτέλους, το βάλουμε κάτω, έχει σάμπα, καφέ, είναι πολύ ωραίο. Η Λέκα γίνεται πραξτέλους, ε. Νομίζω ναι. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ποτέ, άλλο, Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Γιατί όταν, όταν ναι. έρχομαι από, με τη μηχανή και μπαίνω από Καραγιώρη Σερβία, τέλου. Καπραξιτέλου. Σωστό. Ωραία. Οπότε, A-Tot. Πολύ ωραίο καφέ. Ε, αυτό. Σούπερ. Ah, επεισόδιο 20... 24 24. Νομίζω και εγώ. Οπότε, μικρή κουβέντα. S04 ή 24. Χαμό. Αυτά και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.